θα προσπαθούμε να γίνουμε στην κατεύθυνση που διατυπώνουμε τις προτάσεις μας, τα προβλήματα και του Δήμου, σύμφωνοι. Αυτό θα γίνεται. Και βέβαια, αν φτάσουμε σε ένα σημείο, ξέρω, να έχουμε Δήμο Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ και κεντρική πολιτική σκηνή με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, είναι καθαρό ότι θα έχουμε συγκρούσεις, διότι η φιλοσοφία μας στην αυτοδιοίκηση είναι διαφορετική. Όχι γιατί εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί είναι μνημονιακές δυνάμεις και θα θέλουν να εφαρμόζουν άλλα πράγματα. Εκεί νομίζω αρχίζει και τελειώνει και η δουλειά των κομμάτων. Τι θα αλλάζατε και τι θα κρατούσατε στο Ηράκλειο, ως Ηλίας Γλυγερός και ως συνδυασμός? Πρώτα απ' όλα θα άλλαζα την καθημερινή, τον καθημερινό προσανατολισμό στις παρεμβάσεις του Δήμου. Πρέπει να αποκτήσει ένα κοινωνικό πρόσωπο ο Δήμος, το οποίο σήμερα δεν το έχει. Καθημερινά με τις επιλογές που υπάρχουν σε κεντρικό επίπεδο έχουμε φτωχοποίηση, έχουμε ανεργία, έχουμε περιθωριοποίηση μεγάλων αριθμητικά ομάδων και στο Δήμο, έχουμε προβλήματα υγείας, παιδείας, ασφάλισης. Σε όλα αυτά τα πράγματα ο Δήμος πρέπει να μπει στην πρώτη γραμμή, με την έννοια ότι πρέπει να προσφέρει μια ομπρέλα προστασίας στους ανθρώπους, στους συνδημότες μας, οι οποίοι χτυπιούνται από αυτές τις πολιτικές μνημονιακές, και κυρίως να οργανώσει ένα κίνημα αλληλεγγύης και ένα κίνημα ανατροπής αυτής της κατάστασης, αλλά και διεξόδου, είτε αυτό είναι θέσεις εργασίας, είτε είναι απασχόληση, είτε είναι άλλες δραστηριότητες για τους συνδημότες. Αυτό θα ήταν, νομίζω, το πρώτο πράγμα που θα κάναμε και το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Το δεύτερο ήταν ότι θα προσπαθούσαμε να λύσουμε βασικά προβλήματα, όπως το πρόβλημα του νερού, το πρόβλημα της κυκλοφορίας, το πρόβλημα της καθαριότητας, και κυρίως να αποτινάξουμε από το Δήμο την ιδιωτικοποίηση, η οποία έχει περάσει σε πάρα πολλές πλευρές της λειτουργίας του, ακόμα και σήμερα, παρότι ακούγονται διαφορετικά πράγματα. Και έχουμε ιδιωτικοποίηση και στο νερό, έχουμε και στα σκουπίδια, έχουμε και σε υπηρεσίες του Δήμου και έχουμε και, και αλλού. Και το τελευταίο το οποίο θα θέλαμε να αυτό ήταν να μεταφέρουμε και να δημιουργήσουμε μια αίσθηση σε όλους τους δημότες ότι ο Δήμος είναι κάτι δικό τους. Ότι ο Δήμος έχει ανάγκη τη γνώμη του και τη συμμετοχή του, και αυτή τη γνώμη και τη συμμετοχή του την ακούει και τον βοηθάει και τον ίδιο να είναι ελεκτής μιας καθημερινής διαφάνειας που πρέπει να διέπει τον Δήμο και τις λειτουργίες του. Νομίζω ότι αν όλα αυτά τα πράγματα τα συμπυκνώσουμε σε ένα σύνθημα, είναι ότι θα πρέπει να ξανακερδίσουμε την πόλη μας. Τελευταίο, ας πούμε, δεν είναι τελευταίο, αλλά ένας τομέας στον οποίο θα θέλαμε και θα δώσουμε βαρύτητα, είναι το θέμα της ταυτότητας της πόλης. Το όραμά της για το πώς πρέπει να είναι αυτή η πόλη, το πώς θα λειτουργεί η πολιτιστική δραστηριότητα, το πώς οι τουρίστες, οι δημότες θα καταλαβαίνουν ότι ζουν στην πρώτη πόλη της Ευρώπης. Βρίσκεται να έχει ταυτότητα αυτή η πόλη? Αυτή τη στιγμή όχι. Νομίζω όμως ότι η ταυτότητα ιστορική έχει. Πέρα από την ιστορική αυτή, και λοιπόν, την πολιτιστική ιστορική ταυτότητα που έχει αυτή πόλη, την ιστορική ταυτότητα πρέπει να τη βγάλουμε στην επιφάνεια. Αυτή την ταυτότητα έχετε σκεφτεί κάποιες παρεμβάσεις για να την διαχύσετε σε ολόκληρη την πόλη? Δηλαδή, έχετε σκεφτεί με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουμε αυτή την απίστευτη πολιτιστική κληρονομιά που έχει αυτή η πόλη, αυτή την ιστορία που έχει, τον πολιτισμό που έχει αυτή η πόλη? Έχετε σκεφτεί παρεμβάσεις για να αλλάξει η ταυτότητα αυτής της πόλης? Για τον επισκέπτη δηλαδή, αλλά και για τον ίδιο τον Ηρακλειώτη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ίδιο τον Ηρακλειώτη. Δεν το θέμα το να γνωρίσει την πόλη του και την ιστορία της και να νιώσει ότι αυτό είναι η φυσική του συνέχεια, είναι ένα θέμα και γνώσης. Άρα ένα επίπεδο που πρέπει να λειτουργήσουμε στο θέμα της μεταφοράς και της διάδοσης της γνώσης για την ιστορία. Βέβαια, να πούμε τώρα ότι το θέμα παιδεία είναι καταστροφικό απέναντι σε αυτό το πράγμα. Με τα καινούργια προγράμματα, μόνο η πρώτη ηλικίου θα έχει ιστορία. Από εκεί στρατέλος. Άρα σημαίνει ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει
μια μεγάλη πολιτιστική επίθεση, μια επίθεση γνώσης mm-hmm. με φορείς και δράσεις τέτοιες που να μεταφέρουν και να κάνουν όλη την νεολαία να μάθει καλά αυτό το πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στην πόλη τέτοιες που να αναδεικνύουν την ιστορικότητα και αυτό που έχει μείνει ακόμα στην πόλη μας από την σαν μνημιακή χώρη mm-hmm. και όχι να είναι σκεπασμένοι από καφετέρες γύρω γύρω ή να είναι σκεπασμένοι με λινάτσες επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχει, έτσι τουλάχιστον εκφράζει ο Δήμος, να τα αναδείξει αυτά τα πράγματα. Ή δεν, ένα πιο σημαντικό, δεν έχει νομίζετε προσπαθήσει. Νομίζετε ότι μπορεί ο Δήμος μπορεί. Να το κάνει? Βεβαίως. Ή δεν μπορεί γιατί δεν έχει χρήματα να το κάνει? Εγώ νομίζω ότι να μπορεί να το κάνει. Δεν θέλουν οι σημερινοί δημοτικοί άρχοντες να κάνουν τέτοια πολιτική γιατί δεν μπορούν να σκεφτούν και να προγραμματίσουν και να οραματιστούν αυτό το χαρακτήρα στη λειτουργία της πόλης. Είναι επιλογή κατά τη γνώμη μου. Εμείς νομίζω ότι έχουμε μια άλλη φιλοσοφία. Ακόμα, αν θέλετε να σας πω, και το, ακόμα και στην προχθεσινή εξαγγελία του απερχόμενου δημάρχου για την επόμενη πενταετία, mm-hmm. η Βικελαία θεωρείται ότι θα είναι ένα δανειστικό τμήμα. Προσέξτε τώρα. Η Βικελαία σταμάτησε με τον τρόπο που λειτουργούσε να λειτουργεί, mm-hmm. όντας ένα χώρος πνευματικός, ένας χώρος παραγωγής πολιτισμού, ένας χώρος παραγωγής πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα δραστηριοτήτων που μετέφεραν το Ηράκλειο σε διεθνές επίπεδο σαν χώρο, σαν πόλη mm-hmm. με τα χαρακτηριστικά που λέγαμε και προηγούμενα. Απέναντι σε αυτό το πράγμα η σημερινή επιλογή της Δημοτικής Αρχής να κάνει τη Βικελαία ένα δανειστικό τμήμα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεύτερον, πόσο πολύ αξιοποιούνται όλα τα ιδρύματα πανεπιστήμιο, ΤΕΗ, ΙΤΕ, ΕΛΚΕΘΕ και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν για να βοηθήσουν να αναδειχθεί η ιστορικότητα της πόλης. Ο Δήμος δεν μπορεί να παίξει ένα ρόλο εκεί σε συνεργασία με όλους αυτούς? Μπορεί. Πανεπιστημιακές εκδόσεις. Πού είναι ο Δήμος? Υπάρχουν λοιπόν, κατά την γνώμη μου, δραστηριότητες τέτοιες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στο να αναδειχθεί. Υπάρχει ακόμα και ο τομέας του τουρισμού, ο τρόπος που γίνονται οι επισκέψεις στην πόλη, το περιεχόμενό τους, που θα μπορούσε σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς ο Δήμος να έχει καθορίσει ένα πρόγραμμα που να βοηθάει αυτούς τους επισκέπτες που λέτε να γνωρίζουν ότι μπαίνουν σε μια τέτοια πόλη με ένα τέτοιο πολιτισμό. Αυτή τη στιγμή η πόλη και από τις δύο τις πλευρές και από τις τρεις πλευρές στερείται εισόδου και φυσιογνωμίας. Μία πλευρά είναι το αεροδρόμιο, η δεύτερη πλευρά είναι το λιμάνι, mm-hmm. τι βγαίνει ο επισκέπτης και βλέπει, και η τρίτη πλευρά είναι από την δυτική πλευρά που πάμε προς τα Γάνια. Τι βλέπει, πώς καταλαβαίνει κάποιος ότι πάει σε μια πόλη? Σε αυτό που λέμε ότι είναι η πρώτη πόλη της Ευρώπης, η οποία είχε έντονα εξωστροφή χαρακτήρα. Παλιότερα είχαν βάλει και ταμπέλα. Ναι. Καλώς ορίσατε στο Δημοκρατικό Ηράκλειο. Στο Δημοκρατικό Ηράκλειο. Τουλάχιστον καταλάβαινε ότι έμπαινε στο Ηράκλειο. Τώρα δεν το έχω μοντά αυτό. Ναι. Ύστερα είναι ο τρόπος, για παράδειγμα, πώς θα εντάξουμε, για παράδειγμα, τα τείχη στη λειτουργία των δημοτών, στη ζωή, στην καθημερινή ζωή των δημοτών. Που θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, ότι αν γύρω από τα τείχη δεν είχαμε. Κατά κοινή ομολογία όμως, η παρούσα δημοτική αρχή αυτά τα τείχη τα έχει αναδείξει. Τα έχει φωτίσει τουλάχιστον. Ναι. Τα έχει. Εγώ λέω να πάμε μαζί μια βόλτα να δούμε τον καλοπισμό και το φωτισμό από τη μισή πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι, δεν ξέρω, ίσως πέφτει και σκοτάδι για άλλους λόγους. Ή να δούμε το τελευταίο κομμάτι που είναι και το πιο σημαντικό, το τι παρεμβάσεις έχουν που έχει γίνει ένα πέρα από το πάρκινγκ. Και τέλος πάντων τα τείχη, τη διαχείριση έχει ο Δήμος. Είναι του Υπουργείου Πολιτισμού. Έτσι. Και, που, και τώρα συζητιέται. Εντάξει, για αυτό το κομμάτι του πάρκινγκ θα σε απαντήσει ο Δήμος ότι
δεν μπορούμε να βρούμε θέσεις πάρκινγκ κάπου πρέπει θέλουμε, να παρκάρουμε οι αναπλιώτες. Το θεωρημένο, θέλουμε να βρούμε. Τι θα κάνετε με αυτά τα πάρκινγκ? Ότι αν θέλουμε να βρούμε, θα βρούμε και θέσεις πάρκινγκ και χώρους πάρκινγκ και τρόπους που να λειτουργεί η πόλη. Και το να είναι, ξέρω εγώ, 500. Υπάρχουν, ας πούμε, θέσεις πάρκινγκ, ναι, στο Ηράκλειο. Αν θα είναι 500. Εάν τους ξέρετε εσείς να μας πείτε και εμάς να πηγαίνουμε να παρκάρουμε. Ναι, γιατί να έχουμε πρόβλημα να παρκάρουμε, ναι, εδώ στο κέντρο. Ναι, είναι ένα συνολικότερο θέμα το κυκλοφοριακό. Ναι. Αλλά για να απαντήσω στο προηγούμενο, αν θα πάμε 500 μέτρα ή 600 μέτρα πιο μακριά και ταυτόχρονα εγώ έχω τη δυνατότητα με ένα. Και τσάμπα μεταφορικό μέσο να μεταφέρει μέσα στην πόλη, νομίζω ότι δεν είναι πρόβλημα των ανθρώπων. Ναι, αυτό έτσι γίνεται σε πολλές σύγχρονες πόλεις. Το ξέρω. Άρα το πρόβλημα το να φτιάξουμε το πάρκινγκ δίπλα στη δουλειά μας ή δίπλα εκεί που πρέπει να πάμε δεν είναι, νομίζω, το πρόβλημα αυτό. Το θέμα είναι οι προτεραιότητες και οι επιλογές που βάζει ο καθένας όταν σχεδιάζει κάτι. Και θέλω να σας πω ότι και στην κυκλοφοριακή μελέτη δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, δεν έχει εγκριθεί. Το Συμβούλιο Επικρατείας γύρισε παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει, οι οποίες είχαν κυκλοφοριακό χαρακτήρι, ως μη νόμιμες, διότι δεν υπάρχει υφιστάμενη, ψηφισμένη και εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη. Άρα, ποιος κάνει κουμάντο εδώ? Ο κάθε δημοτικός σύμβουλος από μόνος του ή ο δήμαρχος, ή κάνει μια οργανωμένη δημοτική υπηρεσία, ένας δήμος οργανωμένος ο οποίος έχει σχεδιάσει μαζί με τους επιστήμονες αυτούς που είναι που έχουν την τεχνογνωσία για μια κυκλοφοριακή λύση και μια λύση του κυκλοφοριακού πρόβλημα με κάποιες αρχές που και εμείς διατυπώνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Από ποια κυκλοφοριακή μελέτη βγήκε αυτό τα δρομάκια μπροστά στο Πεπάγνη για να εξυπηρετήσουμε το πάρκινγκ που έγινε εκεί μέσα και το οποίο το πλήρωσε η ΔΕΠΤΑΗ και το οικειοποιείται ένας ιδιώτης τώρα? Ποια κυκλοφοριακή μελέτη έκανε αυτό τη στένωση των δρόμων στην Πλαστήρα, που αν χρειαστεί κάποια στιγμή να μπει ένα νοσοκομιακό δεν θα μπορεί να μπει, δηλαδή αν χαλάσει ένα μάξι εκεί και σβήσει θα γίνει ένα κομφούζιο εκεί μέσα? Ποια κυκλοφοριακή μελέτη το έκανε? Καμία. Αυτές είναι επιλογές του ράβε ξύλων γύρω γύρω και από μόνος του ο καθένας, χωρίς να δίνει σημασία ούτε σε μελέτες που έχουν πληρωθεί, που έχουν διατυπώσει με ποιο τρόπο και πώς να λυθεί το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Αυτά είναι τα προβλήματα. Και Πλαστήρα, που μην ξεχνάμε ότι οδηγεί στο πολιτιστικό κέντρο. Ακριβώς. Και κάνουν και ένα κόμμα εκεί. Αύριο μεθαύριο θα έχει μεγαλύτερη κίνηση αυτός ο δρόμος. Πολύ μεγάλη κίνηση. Ακριβώς. Λοιπόν, κρατήστε, θα μιλήσουμε σε λίγο με το πολιτιστικό κέντρο, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.